Καλησπέρα, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Θα θέλαμε αρχικά να σας ρωτήσουμε τι είδους κείμενα μεταφράζετε. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Μεταφράζω και λογοτεχνία και πεζογραφία και ποίηση, κατά κύριο λόγο, από τις περισσότερες σκανδιναβικές γλώσσες, όπως δανικά, νορβηγικά, σουηδικά, από τα λιθουανικά και καμιά φορά και από τα γερμανικά στα ελληνικά. Και επίσης από τα ελληνικά στα δανικά. Ήταν όνειρο ζωής να ασχοληθεί με την μεταφράση. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Αν και όταν ήμουν, θα έλεγα, πολύ μικρός, γύρω στα 12 και 14, δεν είχα ακριβώς αυτό το όνειρο αποκρισταλωμένο. Απλά με εγωίτευαν οι ξένες γλώσσες που τις έβλεπα μαζεμένες σε διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως Black & Decker, Χίτρες ταχύτητος, που είχαν όλες τις οδηγίες σε διάφορες γλώσσες. Και όλες αυτές οι άγνωστες γλώσσες με εγωίτευαν. Πολύ ενδιαφέρον. Τι εικόνα είχατε για την μετάφραση, πρωτού ασχοληθείτε επαγγελματικά με αυτή και αργότερα ασχοληθείτε επαγγελματικά. Συγγνώμη, τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση, πρωτού ασχοληθείτε επαγγελματικά και αργότερα τι άλλαξε? Καμία. Δεν είχα, πριν ας πούμε αρχίσω να σκέφτομαι για τη μετάφραση, δεν είχα καμία ιδέα. Δεν σκεφτόμουν καν ότι παίζει κάποιο ρόλο η μετάφραση. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, πίστευα ότι οι κανονικοί άνθρωποι μιλάνε μόνο ελληνικά. Και όλοι οι άλλοι που δεν ξέρουν ελληνικά, κάτι δεν πάει καλά μαζί τους. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί υπάρχουν άλλες γλώσσες, ενώ ο κόσμος μπορεί να μιλήσει μια χαρά την κανονική γλώσσα. Πώς νιώθετε όταν μεταφράζετε ένα έργο? Όταν μεταφράζω ένα έργο. Εξαρτάται και από το έργο. Και αν, αν έχω ασχοληθεί με τον ίδιο συγγραφέα πριν ή είναι πρώτη φορά. Όταν μεταφράζω ένα έργο στην αρχή μέχρι να εγκληματιστώ, περνάει ένα στάδιο προσαρμογής. Μετά όμως, ανάλογα με το πόσο ενδιαφέρον είναι το έργο, άλλοτε στη μέση του έργου, άλλοτε πριν τη μέση, άλλοτε ακόμα και προς το τέλος, το έργο αυτό με συναρπάζει όσο καλής ή κακής ποιότητας και να είναι, και μπαίνω μέσα στην ατμόσφαιρα των ηρώων του έργου, σαν να συμμετέχω εκεί. Υπάρχει κάποιο μεταφραστής που θαυμάζετε ή έχετε ως πρότυπο? Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιον συγκεκριμένο ως πρότυπο. Βέβαια, έχω ακούσει κατά καιρούς για αμοιβές των συναδέλφων μου που μένουν στο εξωτερικό, που παίρνουν τα διπλάσια από ό,τι εγώ στην Ελλάδα για παρόμοια έκτασης βιβλία. Οπότε θα μου άρεσε, ας πούμε, να βρισκόμουν σε αυτές τις μυθολογικές κλίμακες. Αλλά θαυμάζω, μπορώ να πω, όλους τους συναδέλφους μου, οι οποίοι κάποια στιγμή βρίσκουν και κάτι το οποίο δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι, αλλά όχι έναν συγκεκριμένο. Εγώ δεν θα το έλεγα. Απλά δεν έχω εκδώσει τίποτα ποτέ. Απλά με την Ένωση Συγγραφέων της Δανίας, της οποίας είμαι μέλος, γιατί για να είσαι μέλος της Ένωσης Μεταφραστών, πρέπει να είσαι, ο όρος είναι να είσαι πρώτα μέλος της Ένωσης Συγγραφέων. Λοιπόν, κάποια στιγμή κάναμε ένα happening σε ένα πάρκο της Κοπενχάγης που ο καθένας διάβαζε ποίηματά του στους άλλους. Μπορούσε να φέρεις και κοινό. Εγώ έφερα 2 άτομα. Και με αφορμή αυτό που είπατε πριν για τους άλλους μεταφραστές στο εξωτερικό, εσείς είστε ευχαριστημένος από τις απολαυές των μεταφρασιών σας? Λίγο πολύ ναι. Και ποια είναι η σχέση σας με τους συγγραφείς τους οποίους μεταφράζετε? Άριστη. Δηλαδή, το 95% των συγγραφέων κατά κανόνα είναι πολύ πρόθυμο να συνεργαστεί. Μόλις τελειώνω μία μετάφραση και έχω κάποιες απορίες, αφού απαντήσω στις ερωτήσεις που έχω μόνος μου και όσες έχουν να κάνουν με τη γλώσσα κτλ., υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις για τις οποίες πρέπει να μιλήσει με τον συγγραφέα. Λοιπόν, οι συγγραφείς είναι πάρα πολύ πρόθυμοι να συζητήσουν, να σου στείλουν τις απαντήσεις τους,
Οι ερωτήσεις μου δεν είναι βέβαια και πάρα πολύ μεγάλες. Πιάνουν το πολύ 3 κόλλες α4. Εκτός ίσως από κάποιους συγκεκριμένους συγγραφείς, Σκανδιναβούς, οι οποίοι και λόγω του ότι είναι πολύ άσχολοι και δημοφιλέστατοι, αλλά και λόγω του ότι γενικά η πολιτική τους είναι να μην μιλάνε με τους hangarounds της λογοτεχνίας, όπως δημοσιογράφοι, μεταφραστές, τηλεπερσόνες και τέτοια, δεν είναι πιο δύσκολο να μιλήσω μαζί τους και μιλάω μέσω επιμελητών. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της μετάφρασης? Δηλαδή με την πάροδο του χρόνου η εμπειρία είναι αυτό που βοηθάει σίγουρα. Η εμπειρία σίγουρα βοηθάει. Ναι. Βέβαια, η επαφή με τη γλώσσα από την οποία μεταφράζεις, η επαφή με τη δική σου γλώσσα, αυτό το τελευταίο ειδικά είναι πολύ σημαντικό, γιατί εάν είσαι σε ξένη χώρα και μεταφράζεις τη δική σου γλώσσα, η γλώσσα σου στη χώρα σου αλλάζει χωρίς εσένα. Οπότε πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεσαι τη χώρα σου. Αυτό είναι και το πνεύμα κάποιων υποτροφιών που δίνουν οι Δανείοι σε ξένους μεταφραστές που μένουν στη Δανία, να έρχονται, ας πούμε, στην γενέθλια γη και να παρακολουθούν, να θυμούν τη γλώσσα τους. Και ποιες πιστεύετε είναι οι δυσκολίες της μετάφρασης? Είναι όταν, ας πούμε, πρόκειται για δύο γλώσσες οι οποίες έχουν και γλωσσικά αλλά και πολιτιστικά, είναι δύο τελείως διαφορετικά συστήματα. Εκεί είναι και οι δυσκολίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, μιλάμε για τα ελληνικά με τα δανέζικα. Τα ελληνικά είναι μια γλώσσα θεωρητική, αναλυτική, με πολύ ωραίες φιλοσοφικές έννοιες, αλλά πολύ λίγες λέξεις σχετικά με σύγχρονα πράγματα και αντικείμενα του δυτικού πολιτισμού. Ότι όλοι λέμε στο τέτοιο και βάλτε στο τέτοιο και στο εκείνο και στο άλλο. Ενώ ο μέσος δανός έχει λέξεις τις οποίες χρησιμοποιεί για αυτά τα αντικείμενα. Εμείς τις έχουμε μεν, αλλά μόνο σε ένα πολύ ακαδημαϊκό επίπεδο. Είχατε πει ότι μεταφράζετε από σκανδιναβικές γλώσσες. Ναι, όχι μόνο. Ποια είναι η σχέση με τις γλώσσες από τις οποίες μεταφράζετε? Η σχέση μου, αν μου αρέσουν ή... Όχι, ας πούμε, πώς και θα μεταφράσετε από αυτές τις γλώσσες? Όχι, τις έμαθα επειδή ήθελα πάντα να μάθω μια σκανδιναβική γλώσσα και κυρίως σουηδικά, γιατί όταν ήμουν πιο νέος θαύμαζα τους Άμπα και τον Όλαφ Πάλμε, τον τελευταίο ειδικά τον θαυμάζω ακόμα. Και ήθελα να μάθω τη γλώσσα της χώρας που δημιούργησε το κράτος Προνίας, και είχε πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος ενσάρκωνε αυτό το κοινωνικό μοντέλο. Και βέβαια δεν βρέθηκα στη Σουηδία, αλλά κάπου παραπλήσια έκατσε μια θέση στο Πανεπιστήμιο για τη Δανία με ένα Εράσμους και πήγα. Για το ένα πράγμα έφερε το άλλο. Έμαθα τα δανέζικα, μετά είχα μάθει και λίγα σουηδικά. Τα νορβηγικά με τα δανέζικα είναι ίδια στη γραφή. Έχουν απλά κάποιες διαφορετικές λέξεις. Οπότε, έτσι προέκυψαν όλα. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη η επιμέλεια? Ναι, είναι. Χρειάζεται πολύ. Ναι, γιατί όσο και αν, ας πούμε, είσαι καλός μεταφραστής, πρέπει να διαβάσει το κείμενό σου ένας επιμελητής, ο οποίος κατά προτίμηση να μην ξέρει τη γλώσσα από την οποία μεταφράζει. Να είναι, στην περίπτωσή μας, ένας Έλληνας από την Ελλάδα που δεν ξέρει ούτε δανέζικα, ούτε νορβηγικά, ούτε σουηδικά, ούτε τίποτα από όλα αυτά, για να μην επηρεάζεται από μια δεύτερη εντύπωση. Να διαβάζει με τα μάτια του Έλληνα αναγνώστη που θα διαβάσει το βιβλίο εδώ. Τέλος, είστε αισιόδοξος για το μέλλον της μετάφρασης γενικότερα στην Ελλάδα? Ναι, γιατί αλλά και σε κάθε χώρα, αλλά και στην Ελλάδα, όλοι θέλουμε να μάθουμε κάτι από τους άλλους και ο μόνος τρόπος να το μάθουμε είναι η μετάφραση. Δεν υπάρχει άλλος. Όσο και το Google Translator να τελειοποιηθεί, δυστυχώς όσες φορές το χρησιμοποίησα, έφαγα τα μούτρα μου. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.